Το εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα στη Λευκοσία και το Βατικανό επαναβεβαιώθηκε κατά τη συνάντηση του Πάπα Φραγκίσκου με τον Νίκο Αναστασιάδη στην Αγία Έδρα. Ο πρόεδρος της Κύπρου, που συνοδευόταν από τη σύζυγό του Άντρια Αναστασιάδη, είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για όλη τη βεντάλια των θεμάτων που παραμένουν ανοιχτά στην Κύπρο, αλλά και να τον ευχαριστήσει για μια σειρά πρωτοβουλειών που αφορούν τόσο στο Κυπριακό όσο και στην αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών που δέχεται Μεγαλόνησος. Εξέφρασα την εκτίμηση μου, τη βαθιά εκτίμηση του Κυπριακού λαού και την δική μου βεβαίως, για την στήριξη αρχών από πλευράς Αγίας Έδρας, τόσο όσον αφορά την εξέβραση λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα και το μεγάλο ενδιαφέρον που επιδεικνύει η αυτού αγιότητα στα θέματα μετανάστευσης. Τον ευχαρίστησα γιατί ήταν η πρώτη κίνηση αποδοχής μεταναστών που ευρίσκονται στην Κύπρο. Ο Πάπας Φραγκίσκος απένειμε στον Νίκο Αναστασιάδη την ύψιστη τιμή του Βατικανού, το μέγα περιδέρειο του τάγματος του Πάπα Πίου του IX, που δίδεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και χαρακτήρισε σημαντικό γεγονός για τον ίδιο αλλά και την Κύπρο ο Κύπριος Πρόεδρος. Ακολούθως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών του Βατικανού. Αναφέρθηκε εκτενέστερα στα τεκτενόμενα της Ανατολικής Μεσογείου. Ενδιατρίψαμε λεπτομερία στα όσα έχω προαναφέρει, δηλαδή στο Κυπριακό, στα θέματα της μαρονητικής κοινότητας, στα θέματα των αγνωμένων, στα θέματα των τουρκικών παραβιάσεων, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την κατάσταση στο Λίβανο και τη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σαν αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής και γενικότερα το φάσμα των μεταξύ μας σχέσεων. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέφερε ως αναμνηστικό δώρο ένα ασημένιο αντίγραφο κύλικα του 4ου αιώνα π.Χ., ενώ παράλληλα προσέφερε το συμβολικό συνολικό χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ που κατανέμεται ως 5.000 για την ενίσχυση του Ταμείου των Απόρων και 5.000 για την ενίσχυση του Ταμείου της Κοινότητας του Αγίου Αιγιδίου για το έργο που επιτελεί για απάμπληση του μεταναστευτικού προβλήματος. Από την πλευρά του, ο Παπάς Φραγκίσκος χάρισε στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας βιβλία της Αγίας Έδρας.